Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το φθόνο. Για την αρρώστια αυτή του φθόνου, για το μεγάλο πάθο του φθόνου και που λαϊκά, πιο λαϊκά λέγεται ζήλια. Είναι σοβαρό αμάρτημα και σοβαρό πάθο που συνδέεται με το θυμικό μέρο τη ψυχή και το αρρωσταίνει. Η ψυχή έχει τρία μέρη, όπως έχουμε πει πολλέ φορέ στι εκπομπέ αυτέ. Έχει το λογιστικό μέρο και εκεί πηγαίνουν οι λογισμοί έχει το επιθυμητικό μέρο και εκεί έχει όλα όσα έχουν σχέση με τα αμαρτήματα, τα σαρκικά κτλ. Και, το θυμικό μέρο τη ψυχή εκεί είναι ο θυμό, η οργή κτλ. Επομένω, το αμάρτημα, του, το πάθο, θα έλεγα, του φθόνου συνδέεται με το θυμικό μέρο τη ψυχή. Αλλά αρρωσταίνει και ολόκληρη την ψυχή. Συγχρόνω αρρωσταίνουν, δηλαδή δεν είναι απλώ μια αρρώστια του θυμικού μέρου τη ψυχή, αλλά αυτό επηρεάζει και τις άλλες δυνάμεις της ψυχής. Δηλαδή αρρωσταίνουν και όλες οι άλλες δυνάμεις της ψυχής όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα τα οποία δημιουργεί ο φθόνος και θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή. Οι πατέρες λένε ότι ο φθόνος άπτεται και τον τελείων. Δηλαδή ακόμη και οι τέλειοι άνθρωποι και οι Άγιοι πολλές φορές μπορεί να, στους Αγίους μπορεί να εισέλθει το πνεύμα του φθόνου. Να φθονίσουν δηλαδή μερικά χαρίσματα τα οποία έχουν άλλοι Άγιοι με αυτήν την έννοια. Οπότε είναι τόσο λεπτό το πάθος όπως θα το δούμε στη συνέχεια του φθόνου ώστε μπορεί να ή μάλλον μπορεί άπτεται και τον τελείων στην πνευματική ζωή. Φθονεί κανείς δηλαδή και για τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Καταρχάς να δούμε τον ορισμό και τις εκδηλώσεις του φθόνου. Γιατί πάντοτε έτσι κάνουμε σε όλες τις εκπομπές, δηλαδή λέμε τον ορισμό, τι σημαίνει, μια, ένα πάθος και μετά ποιε είναι οι εκδηλώσει. Έτσι εδώ θα δούμε και τον ορισμό και τις εκδηλώσει του φθόνου. Η λέξη φθόνος προέρχεται από το ρήμα φθονεφθονο Όταν έχει κανεί κάποιο λεξικό τη ελληνική γλώσσης στο ρήμα φθονέ εκεί θα δει ότι σημαίνει είμαι διατεθειμένος κακό ή ζηλοτύπο απέναντι σε έναν άλλον. Αισθάνομαι φθόνο ή ζηλοτυπία, ή έχω κακές διαθέσεις απέναντι του άλλου δηλαδή είμαι κακός διατεθειμένος επάνω στο, σε κάποιον άνθρωπο αυτό σημαίνει φθόνος φθόνος στην πραγματικότητα αν το αναλύσει κανείς λίγο περισσότερο σημαίνει λύπη για τα αλότρια αγαθά δηλαδή λυπάται κανείς για τα αγαθά για τα χαρίσματα τα οποία έχει κάποιο άλλος και αυτό λέγεται ζήλια επί των λαϊκότερων φθονερός είναι αυτός ο άνθρωπος που κατέχεται από το φθόνο ή από τη ζηλοτυπία. Και φθονητός είναι ο φθονούμενος. Επομένως άλλο είναι ο φθονερός, άλλο είναι ο φθόνος και άλλο είναι ο φθονητός. Η ζήλια εκφράζεται επικοινωτρόπως. Η ζήλια είναι συνέστημα που βασανίζει τον άνθρωπο και αφορά πραγματική ή φανταστική στέρηση της αγάπης ή στέρηση κάποιου αντικειμένου που έχει ο άλλος. Αυτό σημαίνει ζήλια. Ζήλια είναι κάτι που βασανίζει τον άνθρωπο γιατί διότι κάποιος έχει, διότι στερείται μάλλον, στερείται κάποιου χαρίσματος που νομίζει ή το έχει ο άλλος ή νομίζει ότι το έχει ο άλλος. Αυτό είναι πραγματικά ζήλια. Φθόνος και ζήλια είναι το ίδιο πράγμα. Η ζήλια μπορεί να εξελιχθεί σε μια υγιή άμυλα για να αποκτήσει κανείς αυτό το οποίο έχει ο άλλος όταν βλέπει κανείς ένα χάρισμα που έχει ο διπλανός του ή ο φίλος του, τότε αυτό μπορεί να γίνει μια υγιής άμυλα, αγωνίστε για να το αποκτήσει. Ε, αλλά μπορεί όμως αυτό να, να και κακός. Στην αρχή η ζήλια, ο φθόνος, η ζήλια, η φορά προς τη ζήλια ήταν δοσμένη από το Θεό για να ζηλεύουμε τη δόξα του Θεού και να φθονούμε με αυτή την έννοια ζηλεύουμε τη δόξα του Θεού και να οδηγούμαστε προς το Θεό. Είναι θα λέγαμε η θετική, η καλή αρχική κίνηση της ζήλιας. Όμως αυτή η δύναμη διαστρέφεται και έτσι οδηγείται ο άνθρωπος σε ψυχολο... ψυχοπαθολογική κατάσταση και σε επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται έμεσα με την απομάκρυση από τον άλλο ή άμεσα με την επιθετικότητα. Αυτό ακριβώ φαίνεται η κακή πλευρά τη ζήλια και του φθόνου. Αυτή είναι η ψυχοπαθολογική κατάσταση η οποία, η οποία εξελίσσεται και εκδηλώνεται επιθετικά ή μάλλον απομακρύνεται κανείς από τον άλλον διότι δεν θέλει να τον βλέπει επειδή έχει χαρίσματα που ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχει και ή επιτίθεται αντί το άλλου. Και μάλιστα το βλέπουμε αυτό καθημερινά στη ζωή μας. Όταν επαινείται κάποιο άλλο και είμαστε εμεί παρόντε, λέμε ναι, αλλά δεν ξέρει, δεν το ξέρει εσύ καλά αυτό. Έχει και άλλα πράγματα. Εσύ ξέρει μόνο μερικά σημεία. Αμέσω είμαστε έτοιμοι από φθόνο να τον υποτιμήσουμε. Ο φθόνο εκφράζεται ω ανταγωνισμό των χαρισμάτων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάποιο έχει ένα χάρισμα που δεν το έχουμε εμεί, θα θέλαμε να το έχουμε εμεί, δεν το έχουμε και αμέσω γίνεται ένα ανταγωνισμό. Γιατί να το έχει αυτό το χάρισμα και να μην το έχω εγώ. Γιατί να τον επενούν αυτόν οι άλλοι άνθρωποι και όχι να επενούν εμένα. Και είναι μια εξουθένωση, εκφράζεται ο φθόνο με εξουθένωση των χαρισμάτων των άλλων. Τελικά ο φθονερός καταλήγει να γίνει, να φτάσει σε μια μειονεξία. Πάντοτε εκείνος ο οποίος ζηλεύει και φθονεί τον άλλον τρώγεται εσωτερικά, σαν να υπάρχει ένα σκουλίκι εσωτερικό που τον τρώει και βέβαια ο άνθρωπος καταλήγει σε μια μειονεξία. Είναι, είναι μειονεκτικός, αποσύρεται από την συνάντηση με τους άλλους, από τη φιλία με τους άλλους, αποσύρεται για λίγο και μερικές φορές εκφράζεται ως επιθετικός εναντίον των άλλων. Η ζήλια σε ερωτικές επιθυμίες εκφράζεται σε αποκλειστικές σχέσεις με τον άλλον. Δηλαδή το αν κανεί κάποιον, τότε θέλει να είναι, μάλλον να το πω καλύτερα, όταν έχει να κάνει ένα φίλο, ένα φίλο και ταυτίζεται με τον φίλο, δεν θέλει να τον έχουν και οι άλλοι. Οπότε εκφράζεται με ενέργειες συναστηματικής έκρηξης απέναντι σε ένα τρίτο άνθρωπο που θέλει να έχει και εκείνο σχέση με το δικό μας άνθρωπο και αναπτύσσει υποψίες και καταλήγει σε μανιάκες καταστάσεις και πολλές φορές καταλήγει και σε εγκλήματα. Βλέπετε πως λειτουργεί ο φθόνος και η ζήλια. Δηλαδή κολλάει κανείς σε έναν άνθρωπο όταν βλέπει το φίλο του, ο φίλος μιλάει με κάποιον άλλον με έναν τρίτο τότε ζηλεύει και τον άλλον και το φίλο και είναι έτοιμο να εκραγεί συναισθηματικά να διαστραφεί εσωτερικά να φτάσει σε μανιακές καταστάσεις και βέβαια πολλές φορές εκδηλώνεται αυτό σε φόνο. Έχουμε ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή όπως το περιγράφει στο βιβλίο της ε, Γενέσεως ε, στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την περίπτωση του Κάιν και του Άβελ. Έκανε και οι δύο θυσίες στο Θεό. Η θυσία του Άβελ έγινε αποδεκτή από το Θεό. Ε, η, θυσία του, η θυσία του Κάιν δεν έγινε αποδεκτή από το Θεό. Επομένως τότε ο Κάιν τον, τον Άβελ και το σκότωσε. Οπότε έχουμε αμέσως έχουμε το φθόνο και ακολουθεί ο φόνος. Είναι επιθετική ενέργεια. Άλλοτε μεν γίνεται κανείς μονό, απομονώνεται στον εαυτό του, αλλά δεν αποκλείται μετά την απομόνωση να είναι και επιθετικός και άλλοτε είναι κατευθείαν επιθετικός. Γι' αυτό και λέμε ρίζα του φόνου είναι ο φθόνο. και καρπός του φθόνου είναι ο φόνος. Συνδέονται πάρα πολύ στενά ο με το φόνο. Το πόσο ύπουλο πάθος είναι ο φθόνος φαίνεται από το ότι αναπτύσσεται στην παιδική ηλικία, μεταξύ των αδερφών ακόμη. Δηλαδή δεν είναι ένα πάθος το οποίο εμφανίζεται σε μεγάλη ηλικία, ακόμη και στα μικρά παιδιά που είναι, είναι τα παιδιά απαθή κατά το μάλλον ιήτων, όμως εκεί επικρατεί και να ο φθόνος. Ζηλεύονται μεταξύ τους τα αδέλφια. Το ενδιαφέρον της μάνας για το άρρωστο παιδί κάνει τον άλλον να ζηλεύει. Όταν ένα από τα αδέλφια είναι άρρωστο και φυσικά ενδιαφέρεται η μητέρα για το παιδί αυτό, το άλλο το ζηλεύει. Ζηλεύει γιατί να έχει την αποκλειστική αγάπη ο άλλος της μητέρας, του πατέρα, της θείας κτλ. Ζήλια προκαλούν ακόμη και οι συγκρίσεις μεταξύ των παιδιών είναι μια παιδική πραγματικά ασθένεια που δείχνει πόσο ύπουλοι είναι και βέβαια στα παιδιά εκφράζεται με, με μια έτσι απλότητα που πολλές φορές κανείς γελάει αλλά αυτό καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος τότε αυτό γίνεται φοβερό πάθος ύπουλο και πολύ επιθετικό. Αυτό παρατηρείται και μέσα στο κοινωνικό σύνολο δηλαδή η ζήλια και ο φθόνος εκφράζεται παντού μέσα στο κοινωνικό σύνολο, Εκφράζεται το σχολείο, εκφράζεται την κοινωνία, εκφράζεται τις συναντήσεις μεταξύ των ανθρώπων, εκφράζεται μέσα στους συλλόγους εκεί που συναντώνται οι άνθρωποι για να λύσουν διάφορα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Πολλές φορές εκφράζεται και μέσα στην εκκλησία. Επειδή υπάρχουν διάφορα χαρίσματα, οι άνθρωποι ζηλεύουν το χάρισμα των άλλων, απαξιώνουν τα δικά τους χαρίσματα και ζηλεύουν τα χαρίσματα των άλλων και γίνονται ανταγωνισμοί και φατρίες επικρατούν μέσα στην εκκλησία. Αυτό δεν το λέμε ότι γίνεται μόνο στην εποχή μας. Αυτό γινόταν και στην παλαιότερη εποχή. Το διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Πάπλου Κορινθίους. Εκεί οι Κορίνθοι είχαν πολλά χαρίσματα. Τους έχει δώσει ο Θεός και σε όλους δίνει διάφορα χαρίσματα και τότε επειδή ήταν η πρώτη εκκλησία τα χαρίσματα πάρα πολύ έκδηλα. Είχαν χαρίσματα προφητείας, είχαν χαρίσματα προσευχής, είχαν χαρίσματα θεοπτείας κτλ. Οπότε ο ένα ζήλευε τον άλλον. Ή μερικοί γνώρισαν τον Απόστολο Παύλο, άλλοι γνώρισαν τον Απόστολο Πέτρο κτλ. Και, και άρχισαν να χωρίζονται μεταξύ του. Και εδώ ακριβώ φαίνεται και η κατάσταση, η ίπουλη, το ύπουλο πάθο του φθόνου. Γι' αυτό και εκεί στο, στην πρώτη προσκοληθή επιστολή, εκεί αναφέρεται και μάλιστα το πρώτο κεφάλαιο, έλεγαν εγώ είμαι η Παύλου, εγώ είμαι Απολό, εγώ κυφά, εγώ δε Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, με μέρη ο Χριστός. Μερικοί έκαναν τις φατρίες τους και αυτό το έκαναν και από το φθόνο και τη ζήλια. Υπάρχει δηλαδή ζηλοτυπία για τα χαρίσματα που έχει κανείς. Ο Απόστολος Παύλος ανέπτυξε όλη τη διδασκαλία του σώματος του Χριστού και των μεγάλων και των μελών ανέπτηξε. Όλη αυτή τη δεσκαλία ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και έχει μέλη εκ μέρους. Δηλαδή το σώμα λέει αποτελείται από πολλά μέλη. Αν το πόδι έλεγε εγώ δεν είμαι χέρι α, άρα δεν ανήκω στο σώμα θα έπρεπε να ανήκει στο σώμα. Έτσι λέει ο Παύλος. Αν έλεγε το αυτή εγώ δεν είμαι α, μάτι α, άρα δεν ανήκω στο, στο σώμα θα έπαβε να ανήκει πραγματικά στο σώμα αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι πως θα μπορούσε κανείς να ακούσει μπορείτε να φανταστείτε ένα σώμα που να έχει μόνο μάτι να είναι ένα μάτι είναι όλο το σώμα πως θα μπορούσε κανείς να ακούσει πως μπορούσε να οσφανθεί πως μπορούσε να μετακινηθεί αν όλο το σώμα ήταν οφθαλμός αν όλο το σώμα ήταν αυτή το σώμα το σώμα δεν, είναι παρά, δεν, ήταν παρά ένα αυτή, αν το σώμα ήταν μόνο αυτή, τότε πώς θα μπορούσε να δει, πώς θα μπορούσε να σφρανθεί. Και λέει εκεί όμως ο Παύλος, ο Θεός όμως έθεσε στο σώμα, σε κάθε μέλος και όλα τα χαρίσματα, ώστε ολόκληρο το σώμα να μπορεί να είναι ευεργετικό. Δεν μπορεί κανείς να έχει μόνο χέρια, δεν μπορεί κανείς να έχει μόνο πόδια, δεν μπορεί κανείς να έχει μόνο μάτια. Επομένως όλο το σώμα αποτελείται από πολλά μέλη. Αυτό ήταν μια διδασκαλία του Μαστρουπ Παύλου για να δείξει ότι ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι, εγώ δεν σου έχω ανάγκη. Δεν μπορεί λέει το κεφάλι να πει στα πόδια, δεν δε, δε δε σε, χρει, δε σε χρειάζομαι αντίθετα μέλη, λέει ο Παστός Παύλος, του σώματος, τα το οποία φαίνεται να είναι τα πιο αδύνατα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία. Ο Θεός είναι εκείνο ο οποίος συναρμολογεί όλα τα μέλη, όλους τους χριστιανούς, όλα τα μέλη μέσα στο σώμα του Χριστού. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει πολεμική, δεν πρέπει να υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά όλα τα μέλη να ενδιαφέρονται και να φροντίζουν για τα άλλα μέλη και γενικά για όλο το σώμα Είναι μεγάλο αμάρτημα και μεγάλο πάθος το πάθος του φθόνου και βεβαίως βασανίζει όλους μας. Νομίζω ότι θα προχωρήσω τώρα να σας παρουσιάσω μια ομιλία την οποία έκανε ο Μέγος Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πατέρα της Εκκλησίας, για το φθόνο. Ο Μέγος Βασίλειος είναι ένας μεγάλος ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής. Αν διαβάσει κανείς κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου και κυρίως τα ασκητικά και οι ομιλίες του που αναφέρονται σε διάφορα πάθη, θα δει πόσο αναλύει εσωτερικά τον άνθρωπο, πόσο ξέρει την ανθρώπινη ψυχή, πόσο γνωρίζει τα πάθη από τα οποία αποτελείται η ψυχή του ανθρώπου και πώς μετά τα θεραπεύει. Και αυτό φαίνεται καθαρά ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι η ιατρική επιστήμη και η ζωή της Εκκλησίας είναι θεραπεία και η εκκλησία η ίδια είναι πνευματικό νοσοκομείο διότι οι πατέρες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εκφράζουν και να αναλύουν τι είναι τα πάθη και πώς μπορεί κανείς να τα πολεμήσει ώστε να αποκτήσει τις αντίστοιχε αρετές και να ενωθεί με τον Χριστό και λέει ο Μέγος σε αυτή την ομιλία την οποία μερικά κομμάτια θα σας διαβάσω στη συνέχεια λέει ότι στην αρχή κάνει μια τέλεια περιγραφή του φθονερού ανθρώπου τι είναι ο άνθρωπος ο φθονερός, πώς εκφράζεται, πώς ζει, και τι έχει μέσα στην ψυχή του. Έπειτα παρουσιάζει του εκπροσώπου μέσα από την καινή διαθήκη, παλιά παλαιά διαθήκη και την καινή διαθήκη, του ανθρώπου οι οποίοι διακατέχονται από το φθόνο. Ακόμη λέει ότι ο ίδιο ο φθονερό βλάπτεται. Δηλαδή, εκείνο που έχει το φθόνο δεν βλάπτει μόνο του άλλου, βλάπτεται και το ίδιο τον εαυτό του. Θα το δείτε αυτό πώ το αναλύει ο μέγα αυτό πατέρα τη Εκκλησία μα. Και στο τέλο δίνει και οδηγίε για το πώς πρέπει να θεραπευτούμε, πώ πρέπει να αγωνιστούμε για να θεραπευτούμε από το φθόνο και τη ζήλια για να μην φθονούμε και να αγωνιζόμαστε βέβαια να αποκτούμε αυτήν την αρετή της αγάπης. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου περί του φθόνου. Στην αρχή κάνει μια περιγραφή, όπως είπα προηγουμένως, ποιο είναι ο φθονερός. Ποιο είναι ο άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται από το πάθος του φθόνου. Λέει, στις ψυχές των ανθρώπων δεν φυτρώνει κανένα πάθος ολεθριότερο από το φθόνο. Δηλαδή είναι το χειρότερο πάθος. Το χειρότερο πάθος που φυτρώνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι ο φθόνος. Και λέει αυτό που ελάχιστα λυπεί του έξω είναι το πρώτο και συγγενές κακό σε αυτό που το κατέχει. Διότι όπως η σκορίαση, η σκουριά φθύρει το σίδερο έτσι ο φθόνος φθύρει την ψυχή που την κατέχει ή καλύτερα όπως οι οχές λέγουν ότι γεννιόνται με το να τρώγουν εσωτερικά την κοιλιά που τις κοιοφόρησε, έτσι και ο φθόνος φυσικά κατατρώγει την ψυχή του ανθρώπου εκείνου που τον εγκυμονεί. Ο φθόνο είναι λύπη, βλέπετε εδώ τα παραδείγματα, είναι η σκουριά όπως το σίδερο σκουριάζει και καταστρέφει και το σίδερο. Ένα ολόκληρο σίδερο που έχει τόση δύναμη με τη σκουριά όταν δεν το καθαρίζουμε θα καταστραφεί. Και όπω η οχιά υπάρχει αυτή η αναφορά για την οχιά ότι γεννιέται αφού τρώει τη μάνα της, πεθαίνει δηλαδή η μάνα της που τη γεννάει, έτσι και ο φθόνος κατατρώει τον άνθρωπο που, τον έχει. Και είναι η, η αυτή, είναι η, ο είναι, είναι, το, η σκουριά που σκουριάζει την ψυχή του ανθρώπου. Και προχωρεί να αναλύσει τι ακριβώς είναι ο φθόνος και πώς εκφράζεται ο φθόνος. Λέει, ο φθόνος είναι λύπη για την ευτυχία των πλησίων. Γι' αυτό από το φθονερό ουδέποτε λείπουν οι αθυμίε, ουδέποτε οι κακοκευχές. Έκαμε πολλά γεννήματα το χωράφι του πλησίων, έχει επάρκεια το σπίτι από όλα τα αγαθά της ζωής. Πάντοτε είναι χαρούμενος ο άνθρωπος. Όλα αυτά είναι τροφή για την αρρώστια και πρόσθετος πόνος για το φθονερό. Δηλαδή ο φθονερός άνθρωπο, όλα όσα βλέπει, όλα αυτά ε, ε, τον λυπούν των Ό,τι βλέπει. Ό,τι βλέπει καλό που γίνεται στο πλησίον. Ώστε κατά τίποτα να με ενδιαφέρει από το γυμνό άνθρωπο που από όλου πληγώνεται. Είναι κάποιος γενναίος, έχει καλή υγεία, αυτά πληγώνουν το αυτό νερό. Άλλος είναι πιο όμορφος, αυτό είναι άλλη πληγή για το αυτό νερό. Υπερέχει κάποιος ως προς τα προτερήματα της ψυχής από τους πολλούς, είναι περίβλεπτος και ζηλεύεται για τη σύνηση και τη δύναμη του λόγου. Άλλο είναι πλούσιο και επιδίδεται λαμπρά σε δοσίματα και σε κοινωνία προ φτωχού και επενείται πολύ από του ευεργετωμένου. Όλα αυτά είναι πληγέ και τραύματα που του χτυπούν κατά μέσα την καρδιά. Χτυπάνε την καρδιά μέσα στο βάθο, λέει εδώ. Χτυπάνε την καρδιά στο βάθο. Και η δυσκολία της ασθένειας είναι ότι δεν μπορεί ούτε καν να την ονομάσει. Πώ να πει ότι είναι φθονερό. Δεν το λέει, δεν μιλάει, αλλά μέσα του ε, σκουριάζει η ψυχή του και το τρώει το σκουλίκι εσωτερικά. Αλλά όμω σκύβει και είναι κατηφή, τα έχει χαμένα, κλαίει μεγαλόφωνα και από το κακό είναι χαμένο. Όταν δε ερωτάτε για το πάθος, εντρέπεται να ομολογήσει τη συμφορά ότι είμαι φθονερό και πικρό και με συντρίβουν τα καλά του φίλου οδύρωμαι για τη χαρά του αδελφού και δεν υποφέρω να βλέπω τα ξένα καλά, αλλά θεωρώ συμφορά την ευτυχία των πλησίων μου. Πράγματι αυτά θα μπορούσε να πει εάν θα ήθελε να ομολογήσει την αλήθεια. Επειδή τίποτε αυτά δεν θέλει να εξομολογηθεί, κρατά κατάβαθα την αρρώστια, η οποία του συγολιώνει και του κατατρώνει τα σπλάχνα. Δηλαδή, όπω βλέπετε εδώ, όπω την ανάλυση την οποία κάνει ο Μέγρο Βασίλειο, ο φτωχό είναι ο ίδιο ο οποίο καταστρέφει τον εαυτό του. Είναι ε, 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 εκείνο που, που θα λέγαμε ότι αυτοκτονεί πνευματικά και ψυχικά. Είναι πάντοτε στενοχωρημένο, πάντοτε λυπημένο και δεν μπορεί να εκφραστεί. Διότι, αν το εκφράσει, τέλο πάντων, το πει στο πνευματικό του πατέρα και εξομολογηθεί, τότε θεραπεύεται. Όμω δεν θέλει να το πει. Το κρατάει μέσα του. Είναι μια αρρώστια πάρα πολύ μυστική. Είναι μια αρρώστια σαν τον καρκίνο που δεν το καταλαβαίνει και το καταλαβαίνει κανείς προς το τέλος Όταν αρχίζει και, και, έχει μερικά συμπτώματα, τότε καταλαβαίνει ότι έχει καρκίνο. Εργάζεται ο καρκίνος, λένε, γιατί περίπου 10 χρόνια μέσα σιγοκαίει το σώμα του ανθρώπου και κάποτε εκφράζεται. Έτσι ένα τέτοιο καρκίνο της ψυχής είναι ο αυτός που καταστρέφει τον ίδιο τον άνθρωπο. Λέει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο οποίος είναι φθονερός, ούτε ιατρών καλεί για την αρρώστια, ούτε μπορεί να βρει κάποιο φάρμακο για να απομακρύνει το πάθο. Και όμω οι γραφέ είναι γεμάτε από ιατρικά. Αλλά αναμένει κάποια να κούβει από το κακό. Να μπορούσε δηλαδή να δει κάποιον από αυτού που φθονεί να πίπτει κάτω. Δηλαδή, εκείνο που φθον, τον θεραπεύει, που νομίζω ότι τον θεραπεύει, είναι να δει τον άλλον να υποφέρει. Αυτό είναι ο κανόν του μίσου. Να, να αντικρίσει τον φθονούμενο να γίνεται από μακάριο άθλιο και ο αξιοζήλευτο να γίνεται ο αξιολείπητο. Τότε ειρηνεύει και γίνεται φίλο. Όταν αντικρίσει τον άνθρωπο να κλαίει, όταν δει τον άνθρωπο να πενθεί. Το βλέπουμε πολλέ φορέ στη ζωή μα. Φθονούμε του άλλου και όταν ο άλλο μετά φτάνει σε μια δύσκολη κατάσταση, τότε παρουσιαζόμαστε σαν φίλοι. Και ότι στεναχωρηθήκαμε για αυτό το οποίο έγινε στον άλλον. Και όταν μεν κάποιο ευθυμεί, δεν εφραίνεται μαζί του. Όταν όμω κάποιο οδύρεται, δακρίζει μαζί του και εσπλαχνίζεται για τη μεταβολή του βίου που ήταν και που κατάντησε. Εξέρει δια του λόγου την προηγουμένη κατάσταση, όχι από φιλανθρωπικά αισθήματα και συμπάθεια, αλλά για να καταστήσει σε αυτόν μεγαλύτερα τη συμφορά, επενεί το, το παιδί μετά το θάνατο και το εξυμνεί με χίλια δυο εγκόμια. Λέει πόσο όμορφο ήταν, πόσο επιμελές πόσο σε όλα καλόβουλο τα λέει μετά το θάνατο πριν το θάνατο τώρα απομακρυνόταν δεν δηλαδή θα το δει αυτό βλέπει το επικίνδυνο του φθόνου ενώ όταν αυτό ήταν ζωντανό ούτε καν του είπε λόγων επενετικών εάν όμως οι και άλλους να συναγωνίζονται στον έπαινον αλλάζει γνώμη πάλι και φθονεί τον πεθαμένο καταπληκτική ερμηνεία που τη βλέπουμε και σύγχρονα δηλαδή όσο ζει κάποιος δεν τον επενεί, μάλλον τον καταδιώκει. Όταν πεθάνει, αμέσως αρχίζει τι ωραία περνούσαμε και ήταν φίλος κτλ. Αλλά όταν δει ότι και οι άλλοι τον επενούν, τότε αυτός αρχίζει πάλι να λέει, τα πάρει τον φθονή. Έστω ακόμη και πεθαμένον, θαυμάζει το πλούτο μετά την πτώχευση του άλλου. Επενεί και εξυμνεί την ομορφιά του σώματος και την ρωμαλαιότητα και την καλή υγεία μετά την αρρώστια και γενικά είναι εχθρός των παρόντων και φίλος αυτών που χάνονται δηλαδή τους έχει μπροστά του και είναι εχθρός, δεν θέλει να τους, να τους δει και όταν οι άλλοι πεθαίνουν τότε παρουσιάζεται ότι ήταν φίλος και χαίρεται για αυτόν μετά παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα λέει για παράδειγμα ο φθονερός λέει εξαγριώνει ακόμη και το διάβολο είναι φοβερός αυτός ο λόγος τι ήταν εκείνο λέει, που εξαγρίωσε τον αρχαία κακό διάβολο στον πόλεμο εναντίον των ανθρώπων. Δηλαδή εννοεί εδώ τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισο. Είτε είχαν τη δόξα του Θεού και του ζήλεψε. Δηλαδή ο φθόνος αυτός εξαγριώνει ακόμη και τον διάβολο. Αναφέρει και τον Κάιν που σκότωσε τον Άμπλο όπως είπα προηγουμένως. Γι' αυτό λέει ας αποφεύγουμε αδελφοί την αρρώστια αυτή που είναι δάσκαλος της θεομαχίας είναι μητέρα της ανθρωποκτονίας, είναι ανατροπή της φύσεως, παραγνώριση της συγγενείας, παράλογο συμφορά. Βλέπετε με τι λόγια μιλάει για τον φθόνο. Είναι διδάσκαλος της θεομαχίας, δηλαδή μάχεται κανείς με το Θεό και είναι η μητέρα της ανθρωποκτονίας. Αλλού λέει ο φθόνος είναι ένα δύσκολο μεταχείριστο είδος έχθρας είναι μια κρυφή έχθρα, είναι ένα θηρίο ο φθόνο και φυσικά και αυτός ο οποίος έχει το φθόνο. Ποιον από τα ανήμερα ζώα δεν υπερβαίνουν σε αγριότητα. Οι σκύλοι εξημερώνονται με την τροφή και τα λιοντάρια γίνονται ήμερα με την περιποίηση. Οι φθονεροί όμως εξαγριώνονται ακόμη περισσότερο με τις περιποίησεις. Τα θηρία τα άγρια όταν πας και τους δείξεις μια καλοσύνη υποτάσσονται. Εάν πα να δείξει μια καλοσύνη στον φθονερό άνθρωπο, αυτό εξαγριώνεται ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και λέει: Όπω φροντίζουμε να αποθέτουμε πολύ μακριά από τη φωτιά την έφρεκτη ύλη, έτσι πρέπει όσο μπορούμε να απομακρύνουμε τι φιλικές σχέσει από του φθονερού, βγάζοντα έξω του εαυτού μα από τα βέλη του φθόνου. Όταν βλέπει, έχει ένα φίλο ο οποίο φθονεί, μακριά, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να συνάψουμε σχέσεις με το φθονερό εάν δεν το πλησιάσουμε με οικειότητα. Και όπως η καπνιά είναι χαρακτηριστική ασθένεια του σύτου, έτσι ο φθόνο είναι αρρώστια της φιλίας. Ο φθόνο δηλαδή να πτύσσεται εκεί που υπάρχει φιλία. Αλλά κάποιο θα μπορούσε βέβαια να επενέσει εκείνο από το κακό, ότι δηλαδή όταν σφοδρότερα εκδηλώνεται, τόσο περισσότερο ενοχλητικό γίνεται στον κάτοχό του. Οι άρρωστοι από την ασθένεια του φθόνου θεωρήθηκαν προπολού ότι είναι ολεθριότεροι και από αυτά τα δηλητηριώδη ζώα. Αυτά μεν διαπλήγματος το δηλητήριο και ο λίγων, κατ ο λίγων καταστρέφεται από το σάπισμα το μέρος που ταγκώθηκε. Οι φθονεροί νομίζω μερικοί ότι και με μόνο τα μάτια προκαλούν τη ζημία. Δηλαδή τα φίδια πηγαίνουν πετάνε το δηλητήριο. Ενώ οι φθονεροί ρίχνουν ένα μάτι πάρα πολύ σκληρό και αυτό αρχίζουν δηλητηριάζουν τη ζωή του άλλου. Λέει πολλά, δεν έχω περισσότερη ώρα να το αναπτύξω, ας φύγω μακριά από ένα τέτοιο αφόρητο κακό. Είναι, δίδα, είναι, δείγμα δι, φιδιού, διαβολική εφεύρεση. Είναι δίδαγμα φιδιού, διαβολική εφεύρεση, πρόσθετη σπορά εχθρού, αραβών της κολάσεως, εμπόδιο στην ευσέβεια δρόμους για την κόλαση στέρηση της βασιλείας και φυσικά λέει μετά ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε την, τα, την ταπείνωση και να αγαπάμε τον άλλον. Δηλαδή αν θέλουμε λέει να εκδιώξουμε το φθόνο πρέπει να αγαπάμε πραγματικά τον άλλον μόλις μας την ψυχή και τότε όταν θα έχουμε αγάπη τότε εκδιώκεται αυτή η κατάσταση του φθόνου. Να έχουμε λοιπόν αγάπη στον άλλον να αποφεύγουμε το φθόνο γιατί καταστρέφει πρωτίστως τον εαυτό μας. Χαίρετε.